Χαίρετε! Με αφορμή το προχθεσινό βίντεο, σε ερώτηση φίλου σχετικά με το πόσα σετ μπορεί να έχει μέσα σε μία προπόνηση, αναφέρθηκε ότι 2 φορές την εβδομάδα να δουλεύει την κάθε μυϊκή ομάδα και να κάνει περίπου στα 40 σετάκια από κάθε μυϊκή ομάδα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό που σχολίασα είναι ότι μπορεί άνετα να το κάνει, εφόσον φυσικά ξεκουράζεται επαρκώς, ώστε να μην επέλθει υπερπροπόνηση. Παρεμβαίνει ο φίλος Θάνος, ο οποίος πάντα με πολύ ωραίο τρόπο, αν και διαφωνεί, θα εκφράσει την άποψή του, η οποία πολλές φορές είναι σωστή, όπως και αυτή τη φορά, ο οποίος λέει: Μάρια, είναι πολλά τα 40 σετ για μέσα την εβδομάδα για κάθε μυϊκή ομάδα. Δεν θα τα βγάλει ή θα κουραστεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω, θα μπορεί να υπάρχει καμιά ζημιά από την υπερπροπόνηση. Καταρχάς, όσον αφορά την υπερπροπόνηση, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το πάθεις. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Και θα το πάθεις εάν δεν ξεκουράζεσαι επαρκώς και δεν τρως σωστά. Δηλαδή, δεν θα είναι τόσο το θέμα της προπόνησης το πρόβλημα, της επιπλέον προπόνησης, αλλά θα είναι της μειωμένης ξεκούρασης και διατροφής ή της λάθος διατροφής. Λέει λοιπόν σωστά ο Θάνος ότι μπορεί να είναι πάρα πολλά τα 40 σετ. Είναι σωστό εάν μπαίνουμε σε βάθος χρόνου, δηλαδή αν αυτό το πράγμα το κάνω για εβδομάδες, για μήνες, για χρόνια και χτυπιέμαι συνέχεια με full ένταση. Δηλαδή, αν τα 40 σετ είναι στην ίδια ένταση όπως θα είχα να κάνω 20 σετ και με την ίδια δυναμική, είναι σχεδόν σίγουρο ότι μετά από λίγο καιρό θα επέλθει η υπερπόκωση, γιατί πόσο πια να ξεκουραστείς, πόσο πια σωστά να φας, γιατί θα σου παίρνει πάρα πολύ χρόνο στην προπόνηση. Και όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει, όπως έχω πάθει και εγώ στο παρελθόν, που δεν είχα μέτρο ούτε στην προπόνηση, αλλά ούτε σωστό μέτρο στην ξεκούραση, μετά από μήνες τραυματίστηκα σοβαρά, και αυτό όχι γιατί έκανε κάτι λάθος στην προπόνηση, αλλά είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο συγκεκριμένα ο υπερακάνθιος στον ώμο, που δεν τον ξεκούραζα σχεδόν καθόλου, ακόμα και τις ημέρες που δεν είχα ώμους, περνάνε οι ασκήσεις μέσα από αυτήν την περιοχή. Δηλαδή, και στήθος να παίξεις, θα συνεργαστούν οι ώμοι σου. Και πλάτη να παίξεις, πάλι το πίσω μέρος των ώμων θα δουλέψει. Για να μην τα πολυλογώ, ναι μεν έχει δίκιο ο Θάνος, αλλά με αυτήν τη λογική που σας λέω. Δηλαδή, αν μπαίνουμε συνέχεια στο 100% σε βάθος χρόνου, πάει, τελειώσαμε. Τι μπορώ λοιπόν εγώ να κάνω και γιατί εγώ λοιπόν είπα στον Αλέξανδρο ναι να το κάνεις τα 40 σετάκια. Μέσα στην προπόνηση θα βγάλω το πρώτο κομμάτι, το δύσκολο, με ένταση, με δύναμη. Δηλαδή, λέμε τώρα έναν αλφα αριθμό, τυχαίο. Π.χ. τα 20 σετάκια θα βάλω μέσα τις πρώτες δύσκολες ασκήσεις που θα χρειαστώ να είμαι φρέσκος και να βάλω ένταση. Στην πρώτη ώρα της προπόνησης, πρώτη μία μισή ώρα, θα ρίξω όλη την ένταση εκεί πέρα και μετά δεν θα συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό. Γιατί αν θα το κάνω για μία μέρα, μία εβδομάδα ή ένα μήνα, είπαμε, θα έχουμε πρόβλημα. Μετά ρίχνω ρυθμούς. Μετά βάζω ασκησούλες, οι οποίες μπορεί να θέλω να δουλέψω τεχνική, δεν θα βάλω δύναμη. Μπορεί να θέλω να δουλέψω λεπτομέρεια στο μη. Μπορεί να θέλω να δουλέψω συνδυαστικές. Δηλαδή να έχω μέσα και αερόβιο και αναερόβιο. Μπορεί να έχω συνδυαστικές τη μυϊκή ομάδα που θέλω να δουλέψω σε σχέση με μια άλλη μυϊκή ομάδα. Δηλαδή, θα κάνω τα 40 σετάκια, αλλά έξυπνα. Και αυτό που είπε ο Θάνος λοιπόν θα γίνει. Θα παίξουμε τόσο
ώστε να μην επέφθει η υπερπροπόνηση και η κόπωση η επιπλέον, η οποία θα μας επιφέρει τον τραυματισμό αύριο μεθαύριο, αλλά και αυτό που λέω εγώ θα γίνει ούτως ώστε με έξυπνο τρόπο να έχουμε και τον όγκο προπόνησης, ο οποίος χρειάζεται όσον αφορά και την υγιεινή υπερτροφία και την εμπειρία μας όσον αφορά πάνω στο αντικείμενο και πολλά άλλα ωφέλη. Οπότε, κοιτάμε, όταν έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι από αυτά που θα κάνουμε στην προπόνησή μας θα είναι πρόβλημα αύριο μεθαύριο ή ακόμα και στην προπόνηση της ημέρας, με έξυπνο τρόπο να το φέρουμε στα μέτρα μας. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος που μίλησε για τα 40 σετάκια θα βάλει μέσα στο πρώτο χρόνο της προπόνησης, δηλαδή στο πρώτο μέρος, ας πούμε ότι σπάμε την προπόνηση σε διάφορα μέρη. Θα βάλω λοιπόν στο πρώτο μέρος που θα έχω τις δυνάμεις μου τις δύσκολες ασκήσεις και έπειτα σιγά σιγά με μια ροή, εννοώ ενεργειακή ροή, με μια ροή στην προπόνηση η οποία θα επιφέρει σιγά σιγά το σβήσιμο της προπόνησης όμορφα και να φτάσω ως το τέλος χωρίς να έχω θέμα ούτε με υπερκόπωση, ούτε με υπερπροπόνηση, ούτε αύριο μεθαύριο με τραυματισμούς. Και με όλα τα ωφέλη μιας προπόνησης σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο αυτό που σας λέω. Φερθείτε έξυπνα στην προπόνησή σας, με στρατηγική όπως έχουμε ξαναμιλήσει, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.